Για λέγε. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν μεταγραφικές δημόσιες, είναι η αλήθεια. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο τρέχει αυτές τις μέρες. Ναι. Είναι αυτό του νοτιοκορεάτη κεντρικού χαφτ, Ιντ Μπέομ Χουάνγκ, της Ρούμπιν. Έτσι, το αναδείξαμε χθες στο Σπορ 24. Ναι. Ότι η ΑΕΚ ενημέρωσε τη Ρούμπιν ότι δεν κρατά το γεύτη της, αλλά θέλει εκείνον. Αν γίνεται να μπουν σε μια διαπραγμάτευση, πήρε θετική απάντηση και τώρα είμαστε στη φάση που συζητούν. Ναι. Δίνω πιθανότητες σε αυτήν την περίπτωση, προχωράει. Βοηθά το γεγονός ότι η Ρούμπιν πέφτει στη β' κατηγορία. Βοηθά το γεγονός με όλα όσα συμβαίνουν στη Ρωσία, γιατί αλλιώς δύσκολα θα μιλούσαμε για αυτό που πέφτει. Σωστό. Υπήρχε δηλαδή το Γενάρη μια διαδικασία συζήτησης μαζί του για να επεκταθεί το συμβολό του, για να καταλάβεις. Και τώρα με όσα συμβαίνουν στη Ρωσία, έχουμε φτάσει σε μια άλλη κατάσταση να μπορεί αυτός ο παίκτης να διαπραγματεύεται μεταγραφή του. Το παλεύει ΑΕΚ πολύ, είναι η σύγκριση του Αλμέιδα, να το πούμε και αυτό. Δεν έχουν συνυπάρξει, απλώς τον έχει παρακολουθήσει όσο ήταν προπονητής στο MLS. Έπαιζε στο Βανκούβερ ο Χουάνγκ, στη Σαν Χοσέ ήταν προπονητής ο Αλμέιδα και εντάξει, είχαν μια παράλληλη πορεία, να το πω έτσι. Η εισήγησή του είναι πολύ θερμή. Ναι. Και είμαστε στη διαδικασία να μπορέσει η ΑΕΚ με ένα αντίτιμο. Δεν θέλει η ΑΕΚ να περιμένει να μείνει ελεύθερος, γιατί και καταλαβαίνει ότι θα υπάρξουν κι άλλοι. Προσπαθεί να δελεάσει τους Ρώσους, που φαίνεται ότι είναι μια χαμένη υπόθεση για εκείνους, να πάρουν κάποια χρήματα. Δεν ξέρω τώρα το ποσό ακριβώς. Mm. Ακούγεται για ένα ποσό γύρω στους 500.000 ευρώ. Mm. Και να αφήσουν το παίκτη να έρθει στην ΑΕΚ. Θα το δούμε, πιστεύω, τις επόμενες 2-3 μέρες. Για αυτή την ιστορία θα έχουμε εξέλιξη, είτε έτσι είτε αλλιώς. Okay. Κατά τα άλλα, τα ζητήματα πολλά ανοιχτά. Mm. Πιο καυτό θα πω απ' όλα παραμένει του Μάνταλου, γιατί δεν έχουμε τίποτα. Έχουν περάσει 9 μέρες από τότε που κάνει εκείνη τη δήλωση και πραγματικά δεν ξέρουμε. Πέραν του ότι φημολογείται, ξαναλέω φημολογείται, ότι επιμένει στο να φύγει, δεν έχουμε κάποια εικόνα.